Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χωρίς να έχουμε την παραμικρή αυταπάτη για το ρόλο και την αποστολή της δικαιοσύνης του αστικού κράτους, ωστόσο, θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια εξυγχρονισμών και βελτιώσεων στη λειτουργία και την απονομή της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και το ΚΚΕ κατέθεσε στην εκκίνηση της συνταγματικής αναθεώρησης τις προτάσεις του, ανάμεσα στις οποίες βεβαίως ήταν ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Μιλάμε για τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για το Γενικό Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το Γενικό Επίτροπο των Διοικητικών Δικαστηρίων. Πρέπει να σταματήσει όλων αυτών ο διορισμός από την εκάστοτε κυβέρνηση και ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκλέγεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα. Καταθέσαμε επίσης την πρόταση για την κατάργηση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα παρέμβασης του αρμόδιου Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών, στις υπηρεσιακές τους εν γέννη μεταβολές, μέσα από την παραπομπή των αποφάσεων του Οικείου Δικαστικού Συμβουλίου στην Ολομέλεια του Οικείου Δικαστηρίου, καθώς επίσης και της παρέμβασης του ίδιου Υπουργού στην πειθαρχική δίωξη των δικαστικών λειτουργών. Θα πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν και να καταργηθούν. Βεβαίως, όλα τα παραπάνω απορρίφθηκαν και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτοντας τελικά και το μέγεθος της υποκρισίας τους όταν καυγαδίζουν για τις παρεμβάσεις τους στην δικαιοσύνη. Ζητήσαμε τέλος την κατάργηση της στρατιωτικής δικαιοσύνης και την υπαγωγή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επομένως και την εκδίκαση των στρατιωτικών αδικημάτων των στρατιωτικών από τα κοινά ποινικά δικαστήρια. Δεν καταλαβαίνουμε και ασφαλώς δεν συμφωνούμε με τη σκοπιμότητα της ύπαρξης και της λειτουργίας των στρατοδικείων και των τακτικών και των έκτακτων τόσο στις σημερινές όσο και σε οποιασδήποτε συνθήκες. Στη λαϊκή συνείδηση άλλωστε, τα στρατοδικεία ξυπνούν άσχημες μνήμες αφού συνδέονται με τις πιο σκοτεινές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, με τις πιο άγριες διώξεις και με τις μαζικές εκτελέσεις λαϊκών αγωνιστών. Σχετικά τώρα με τις λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. Καταρχήν για το άρθρο 101α, το οποίο αναφέρεται σε αυτές, οι προτάσεις τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, της ενίσχυσης δηλαδή του ρόλου των ανεξάρτητων αρχών, της αναστήλωσης του κύρους τους και της αναβάθμισής τους συνολικά. Και αυτό δεν είναι συμπτωματικό. Οφείλεται στο χαρακτήρα και το ρόλο αυτών των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών, να λειτουργούν δηλαδή ως όργανα νομιμοποίησης της εξουσίας και των συμφερόντων του κεφαλαίου και ακριβώς γι' αυτό θεσπίζονται και λειτουργούν. Οι τοποθετήσεις για τον απαραίτητο θεσμικό εξυγχρονισμό, κυρίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται αυτές οι τοποθετήσεις κυρίως ή αν θέλετε σε μεγάλο βαθμό στις λεγόμενες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Στις πέντε βεβαίως που προβλέπονται στο Σύνταγμα, τις συνταγματικές λεγόμενες, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τα μέλη τους να διορίζονται με την απόφαση των 3/5 των μελών της διάσκεψης των Προέδρων, με μια απλή δηλαδή κυβερνητική πλειοψηφία, όπως και να υπόκεινται στον έλεγχο της Βουλής για πράξεις ή παραλήψεις τους, όπως επίσης και στις υπόλοιπες που προβλέπουν οι κοινοί νόμοι, οι μη συνταγματικές δηλαδή, όπως είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κλπ., για την ίδρυση των οποίων προβλέπει περιορισμό από το ίδιο το Σύνταγμα, ώστε η ίδρυσή τους να αποφασίζεται από τα 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. Τώρα, σε σχέση με τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προβεί στην πιο πάνω πρότασή του, κάνει λόγο για μηχανισμούς που κινούνται έξω από το πλαίσιο του λαϊκού ελέγχου και που αποκτούν τη δυνατότητα να ασκούν πειθαρχικές λειτουργίες. Όσον αφορά τώρα τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές που προβλέπονται στο Σύνταγμα, η αναφορά σε έλεγχο από τη Βουλή για πράξεις ή παραλήψεις τους είναι γενική και αόριστη.
Ενώ άλλωστε είναι κάτι που ήδη προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και συγκεκριμένα από το άρθρο 43 και γίνεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η λειτουργία και ο ρόλος τους, για τον οποίο άλλωστε έχουμε μιλήσει και αρκετές φορές και θα πω και παρακάτω ορισμένα πράγματα. Στην ουσία, με πολλές από τις αποφάσεις τους έχουν δημιουργήσει οι ανεξάρτητες αυτές αρχές την νομιμοποιητική βάση για την παραβίαση βασικών ατομικών ελευθεριών, όπως το δικαίωμα στη μη συλλογή και στην επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, το απόρριτο της επικοινωνίας, το δικαίωμα στην αντικειμενική πληροφόρηση και τόσα άλλα. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται, αποδέχεται πλήρως βεβαίως το ρόλο και τη λειτουργία των λεγόμενων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, απλώς επιχειρεί με την πρότασή του να κάνει πιο εύκολη την ανάδειξη των μελών τους, κάνοντας μάλιστα τη σύνθεση αυτών πιο φιλική στην εκάστοτε κυβέρνηση, αφού τα μέλη αυτών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών θα μπορούν να επιλέγονται από τα 3/5 των μελών της διάσκεψης των Προέδρων, που είναι βεβαίως τα μέλη της εκάστοτε κυβερνητικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Εξίσου υποκριτική θεωρούμε και την αναφορά της πρότασής του στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης επέκτασης των προβλεπόμενων από απλούς νόμους ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, απαιτώντας για την ίδρυσή τους νόμο ψηφισμένο από τα 3/5, λέει, των βουλευτών. Αποκρύπτει, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ και τέλος πάντων όσοι επενούν και μιλούν θετικά για τις ανεξάρτητες διοικητικές αυτές αρχές, ότι όλες αυτές, η ίδρυση όλων αυτών γίνεται σε τομείς όπου απελευθερώνονται οι αγορές, όπως το χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των λιμανιών, και είναι βασική επιλογή τόσο σε επίπεδο κρατικό όσο βέβαια και σε επίπεδο υπερεθνικό, και μιλώ βεβαίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ρυθμιστούν κεντρικά με έναν κρατικό μηχανισμό οι κανόνες του παιχνιδιού, η διαιτησία δηλαδή του παιχνιδιού, πάντα προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη κάθε φορά αγορά, ενώ αρκετές από αυτές, όπως είναι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ενεργοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ας δούμε όμως ορισμένα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα, γιατί έχει ενδιαφέρον, πέρα από τη θεωρητική συζήτηση, να δούμε και το πρακτικό αντίκρισμα της λειτουργίας αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Ας ξεκινήσουμε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε μέσα στο Σεπτέμβρη και το οποίο ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, επανακαθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και τι έγινε με αυτό το πλαίσιο, τι προβλέπει αυτό το πλαίσιο, ούτε λίγο ούτε πολύ. Επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όχι μόνο από κρατικούς αλλά και από ιδιωτικούς φορείς για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, εφόσον, λέει, είναι απαραίτητη για την αποτροπή απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας ή για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων. Μόνο που, ξέρετε, όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο σύστημα φακελώματος, πιο αναβαθμισμένο, με τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για πολιτικά, ας πούμε, φρονήματα, για συνδικαλιστική δράση και οργάνωση και τόσα άλλα. Η μεθοδολογία βεβαίως και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι γνωστή, καθώς ενώ σε άρθρα υπάρχει η απαγόρευση συλλογής και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων, ακολουθούν μετά τόσες εξαιρέσεις, οι οποίες γίνονται τελικά κανόνας αυτές οι εξαιρέσεις και επιτρέπονται με αυτές τις εξαιρέσεις τα πάντα, αναιρώντας φυσικά κάθε προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κανόνας δηλαδή γίνεται το πλήρες φακέλωμα και εξαίρεση η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο θα εποπτεύσει και θα ελέγξει την εφαρμογή του η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ας πάμε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το ίδιο το ΕΣΟΡΟΥ στις εκθέσεις του παραδέχεται και αποδέχεται τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του νόμου για την ισότιμη προβολή των κομμάτων. Και βεβαίως το ΚΚΕ είναι ένα από τα μεγάλα θύματα αυτής της ανισοτιμίας, ομολογώντας έμεσα αυτή η ανεξάρτητη αρχή την αδυναμία της. Όσο για τα πρόστιμα που επιβάλλει, θα είχε νομίζω αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον να μαθευτεί ποια ακριβώς
και από ποιους ακριβώς πληρώνονταν και πληρώνονται, αν πληρώνονται. Ας πάμε στην αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών. Απαριθμώ ορισμένα στιγμιότυπα από τη δράση ορισμένων ανεξάρτητων αρχών. Η κατεπίγουσα έρευνα για τις συνακροάσεις παύλα υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ στον Περισσό αποδείχτηκε κατεπίγουσα κατεφημισμών, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, αφού προχώρησε κυριολεκτικά με ρυθμούς χελώνας, με μια απαράδεκτη βραδύτητα. Είχαμε δηλαδή μια κολυσιεργία ορισμένων αρχών, θεσμών και υπηρεσιών όλα αυτά τα χρόνια, αναφορικά με τα σοβαρά και επικίνδυνα κρούσματα σε βάρος του ΚΚΕ. Θεωρούμε ότι είναι μια άνευ προηγουμένου καθυστέρηση στις έρευνες για την εξαγωγή του ουσιαστικού πορίσματος και για τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας, την αποκάλυψη και δίωξη όσων βρίσκονται πίσω από τις λεγόμενες συνακροάσεις, δηλαδή τις υποκλοπές. Ποιος είναι ο ρόλος εδώ της αρχής διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών? Αν όχι διακοσμητικός αυτός ο ρόλος, οπωσδήποτε όμως αναποτελεσματικός. Μπορώ να πω δύο λόγια βεβαίως και για την αρχή της διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης, η οποία πρωτοστάτησε στο άνοιγμα του δρόμου για τις αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις και καθόλου, μα καθόλου, δεν ενοχλήθηκε από το βάθεμα της εμπορευματοποίησης στην εκπαίδευση, μην αναφέροντας την παραμικρή αντίρρηση για τη γενίκευση, παραδείγματος χάρη, των επιπληρωμή μεταπτυχιακών σπουδών που γενικεύτηκαν από το γνωστό νόμο Γαβρόγλου πριν από 2 χρόνια. Ας πάμε σε μια άλλη επιτροπή που έχει άμεση σχέση με τους εργαζόμενους. 15 μήνες είναι απλήρωτοι, ξέρετε, οι εργαζόμενοι στο καζίνο του Ρίου, στην Πάτρα. Η εργοδοσία τους χρωστάει δεδουλευμένα 15 μηνών. Παρά το ότι υπάρχουν αλλεπάλληλες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν αυτούς τους εργαζόμενους. Τι έκαναν λοιπόν οι εργαζόμενοι αυτοί? Απευθύνθηκαν, προσέφυγαν τον περασμένο Μάη στην Επιτροπή, σε μια άλλη ανεξάρτητη αρχή, στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ετούτο ή το άλλο μέσα σε 60 μέρες. Το Μάιο προσέφυγαν οι εργαζόμενοι. Τελειώνει ο Οκτώβριος. Ακόμα δεν έχει βγει απόφαση από αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Τι να σκεφτούν δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι και εμείς? Μιλάμε για το καζίνο του Ρίου. Έγινε και σχετική ερώτηση από το ΚΚΕ, επίκαιρη ερώτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Και ας κλείσω με τη λεγόμενη, για την οποία μάλιστα έγινε και πολύ μεγάλη φασαρία το προηγούμενο διάστημα, για τη λεγόμενη Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Επιτροπή δηλαδή η οποία μεριμνά για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, μια ανταγωνιστικότητα που αποτελεί την ιερή αγελάδα όλων των αστικών κομμάτων, από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία, και για την οποία μοχθούν όλοι και για την οποία, λέει, θα πρέπει η ανταγωνιστικότητα και οι εργαζόμενοι να μοχθήσουν και να την αποδεχτούν φυσικά. Μπήκε ποτέ αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού εμπόδιο? Μπήκε εμπόδιο στην εξάπλωση της ανεργίας, της φτώχειας? Μπήκε εμπόδιο στην εξαθλίωση, σε όλα αυτά που βιώνει σήμερα ο εργαζόμενος στη χώρα μας, αλλά και οι εργαζόμενοι των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι βέβαια, απεναντίας. Και αυτή η Επιτροπή σκοπό έχει να ενισχύσει την καπιταλιστική ανάπτυξη με όρους και κανόνες που βάζει η ίδια η αγορά, με βάση πάντα τον υπέρτατο νόμο αυτού του τρόπου ανάπτυξης, που δεν είναι άλλος βέβαια από το κέρδος, όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, όπου τα μονοπόλια μεγεθύνονται, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις φυτοζωούν μέχρι που να κλείσουν και να καταστραφούν. Δεν έχουν κοντολογής αυτές οι επιτροπές την παραμικρή σχέση με τις ανησυχίες, τις αγωνίες του λαού, αλλά υπηρετούν σταθερά και απαρέγκλιτα τους σχεδιασμούς και τη στρατηγική του συστήματος. Να γιατί το ΚΚΕ καταθέτει την κάθετη διαφωνία του με αυτές τις επιτροπές και να γιατί ζητάμε την κατάργηση του άρθρου που συνταγματοποιεί αυτές τις λεγόμενες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Σας ευχαριστώ.